δούμε τι έγινε λοιπόν με τη Σερβία. Πάμε, παρακαλώ. Είναι Σάββατο πρωί και η Μαρία Σερίφοβιτς, νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision το 2007, ξυπνά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο βροχερό Άμστερνταμ. Στο ίδιο διαμέρισμα βρίσκονται και τα τρία κορίτσια που συμμετέχουν στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Η Σάνια, η Ιβάνια και η Ξένια. Τα σεξι κορίτσια φορούν τα κοστούμια τους, αλλά δεν έχουν χτενιστεί και είναι μακιγιάριστες. Μαρία, Μαρία. Στη συνέχεια μπαίνουν στο πουλμανάκι. Φτάνουν στο στάδιο και στο καμαρίνι. Κάνουν λίγες ασκήσεις φωνητικής. Μέσα τους είναι και οι αληθινές τραγουδίστριες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της σκηνής και θεωρητικά κάνουν απλώς φωνητικά. Η ώρα της προετοιμασίας έφτασε. Μαλλιά, μακιγιάς, ρούχα παντού και ένα κορίτσι της αποστολής αποφάσισε να ξεκουραστεί. Οι ασκήσεις φωνητικής συνεχίζονται, όπως και οι επαναλήψεις της χορογραφίας. Λίγη λακ ακόμα και η ώρα της παρουσίασης του τραγουδιού έφτασε. Αφού η εμφάνιση τελείωσε και το άγχος έφυγε, τα τρία κορίτσια ξεφαντώνουν με τη Φινλανδία. Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού είναι η Ιταλία και τα κορίτσια το χαίρονται. Το μαγικό ταξίδι του μουσικού διαγωνισμού έφτασε στο τέλος του και η χαρά τους δεν κρύβεται. Η ώρα της επιστροφής ήρθε. Τελικά όλα πήγαν καλά.